Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πάνω σε εδώ, ο Ρετρόπολης. Ένα ακόμη βίντεο οδηγός για το PS4 σε συνδυασμό αυτή τη φορά με το PSV. Θα δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε την λειτουργία Remote Play μεταξύ των δύο συσκευών, του PS4 και του Vita. Πρώτα θα πάμε στο PS4, στην επάνω μπάρα του μενού και θα επιλέξουμε Settings. Θα κατέβουμε προς τα κάτω για να βρούμε την επιλογή Remote Play Connection Settings. Θα τσεκάρουμε το Enable Remote Play και ακριβώς από κάτω, αν θέλετε, τσεκάρετε και το Connect Directly with PSV PS TV. Η συγκεκριμένη επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε το PSV με το PS4 απευθείας, ακόμη και αν δεν έχετε router. Στη συνέχεια θα πάμε στο Add Device. Μας λέει να πάμε στο PSV και να επιλέξουμε το PS4 Link. Θα έρθουμε εδώ στο PSV. Ελπίζω να μπορείτε να το δείτε σχετικά καλά. Θα πατήσουμε το PS4 Link. Θα κάνουμε Start την επιλογή. Και θα πάμε στο Remote Play. You must use Wi-Fi to do this. Δεν έχω ανοιχτό το Wi-Fi. Ας το ενεργοποιήσω. Ψάχνει τώρα για κοντινό PS4. Λοιπόν, αφού έχει βρει το PS4, μας ζητάει τώρα σε αυτό εδώ το πλαίσιο να πληκτρολογήσουμε έναν κωδικό. Θα πληκτρολογήσουμε τον κωδικό που μας εμφανίζει το PS4. 5860 46 63. Ο κωδικός αυτός κάθε φορά είναι διαφορετικός. Και Enter. Register. Please wait, μας γράφει το PS4. Μας εμφάνισε ένα μήνυμα επάνω ότι έχει συνδεθεί ο χρήστης χρησιμοποιώντας το Remote Play. Και πλέον βλέπουμε στην οθόνη του PSV το PS4. Τώρα, περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν σας συνδέονται τα δύο συστήματα, θα πρέπει να σας πω ότι είναι απαραίτητο να έχετε κάνει login και στα δύο συστήματα με τον ίδιο χρήστη. Οπότε, αν στην μία περίπτωση που μπορώ να φανταστώ ότι θα έχετε θέμα είναι αν έχετε αγοράσει το PSV μεταχειρισμένο και σας έχουν δοθεί μαζί και παιχνίδια και δεν θέλετε να τα διαγράψετε, αλλά παρόλα αυτά δημιουργείτε ένα νέο χρήστη. Λοιπόν, έχουμε κανονικά την εικόνα. Αυτό που θέλω τώρα να σας πω είναι το εξής, ότι πολλοί έχετε θέματα και δεν μπορείτε να συνδέσετε το PSV με το PS4 μέσω Remote Play, γιατί έχετε αγοράσει το PSV μεταχειρισμένο και ο προηγούμενος χρήστης είχε εγκατεστημένα κάποια παιχνίδια στη μνήμη. Εσείς από τη μία δεν θέλετε να χάσετε τα παιχνίδια αυτά, από την άλλη όμως, για να λειτουργήσει το Remote Play πρέπει να κάνετε login με το δικό σας λογαριασμό. Το PSV δεν υποστηρίζει δύο χρήστες και εναλλαγή μεταξύ των χρηστών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσετε στην δυσάρεστη επιλογή, να κάνετε format την memory card του PSV και να ξεκινήσετε από την αρχή σαν να το αγοράσετε εσείς για πρώτη φορά το μηχάνημα. Είναι ένας από τους λόγους που προσπαθείτε να βάλετε τα δικά σας στοιχεία, το δικό σας χρήστη και το PSV σας εμφανίζει μήνυμα ότι αυτό, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Αν το κάνετε το format και μπείτε στο PS4 κανονικά και στο PSV με τον ίδιο λογαριασμό, τότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα
στο να παντρέψετε μεταξύ τους τις δύο συσκευές και να παίξετε remote play όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή στη δική μου περίπτωση. Ας ανοίξει μία και το παιχνίδι να δούμε ότι το remote play παίζει καταπληκτικά. Οπότε αν χρειαστείτε βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μου κάτω στα comments. Μέχρι το επόμενο βίντεο οδηγώ για το PS4 να είστε καλά και να περνάτε ακόμη καλύτερα. Γεια σας.